Μια εφόλη στη ύλη συνέντευξη στο Downtown Κύπρου και τον Αλέξανδρο Πρίφτη παραχώρησε πρόσφατα ο Κώστας Νικούλη. Ο νεαρός ηθοποιός αναφέρθηκε στο τέλος του ρόλου του στη σειρά Σασμός. Οι δηλώσεις του Κώστα Νικούλη για το τέλος του ρόλου του στον Σασμό. Θυμάσαι κάποιο περιστατικό, ίσως μία αντίδραση των θαυμαστών σου, που να σε συγκίνησε ή να σε ξάφνιασε? Ναι, αλλά δεν έγινε κάπου έξω στο δρόμο. Ένας μπαμπάς μου έστειλε μήνυμα στο Instagram και μου έγραψε, «Σε παρακαλώ, κάνε ένα βίντεο και στείλ το μου, γιατί ο γιος μου είναι μικρός, σε είδε να πεθαίνεις και στεναχωρήθηκε. Κάνε ένα βίντεο για να δει ότι είσαι καλά». Ξαφνιάστηκα πολύ, δεν το περίμενα. Άλλοι μου στέλνουν εκνευρισμένοι, γιατί σε σκότωσαν. Τέτοια πράγματα. Πολύ χαρά είχα για όλο αυτό, αλλά κάποια πράγματα έπρεπε να τελειώσουν. Το τέλος σου στον Σασμό ήταν προσυμφωνημένο ή έφυγες επειδή έκλεισες κάποια άλλη δουλειά? Όχι, όχι, καμία σχέση. Ήταν η εξέλιξη του ρόλου τέτοια. Εξ αρχής είχαμε συμφωνήσει για 80 επεισόδια. Τελικά η παραγωγή το τράβηξε 10 επεισόδια ακόμη και στα 90 πέθανα. Δεν γινόταν μάλλον ο Πετρής να πάει παρακάτω στην ιστορία. Το ήξερα από πριν, δηλαδή. Ο Πετρής, τι ήταν για σένα, καταρχάς, έχεις κοινά στοιχεία με αυτό το ρόλο? Ο Πετρής ήταν μία επαφή με τις ρίζες και την παράδοση για μένα. Ήρθα κοντά, λόγω του Σασμού, με την συμφιλίωση. Με το να συγχωρείς, μέσα σου, όποιον πιστεύεις ότι σε πίκρανε και σε πλήγωσε. Είμαι κι εγώ λίγο οξύθυμος, όπως και ο Πετρής, και κάποιες φορές δρώ εμβρασμό. Διάβαζα το κείμενο και έλεγα μέσα μου έψιλον ναι, μα κι εγώ αυτό θα έκανα. Το ίδιο μου συνέβη και στην σκηνή του φόνου. Ο διάλογος που κάναμε με τον Αστέρι ήταν τέτοιος που έλεγα ο Πετρής θα βγάλει όπλο. Και έβγαλε όπλο και τη συνέχεια την είδατε. Thank you.